Παρακαλείται ο κύριος Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο συμπαθής ειδικός αγορητής του ΚΚΕ δεν άντεξε τον πειρασμό και αναφέρθηκε και πάλι στο ΛΑΟΣ. Εμείς να πούμε ότι άλλο μνημόνιο και άλλο μνημόσυνο. Εμείς πάντως μνημόσυνο δεν ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε ναι στην Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι, και να το προσέξει αυτό το ΚΚΕ, ψήφισαν ναι στους κερδοσκόπους. Ο κύριος Παπανδρέου έκανε μια πολύ ευφυή πολιτική κίνηση και το είπα και την περασμένη εβδομάδα. Ανέθεσε σε έναν πολιτικό αξιοπρεπή, σοβαρό και με δημόσιο, συγκεκριμένο δημόσιο αποτύπωμα ήθους, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, να προχωρήσει την εντελώς άδικη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Χθες το βράδυ, χαίρομαι που είναι εδώ ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο οποίος συνήθως αντιδρά όταν αναφέρομαι σε email που λαμβάνω στο γραφείο μου. Θα αναφέρω λοιπόν άλλο ένα email το οποίο έλαβα χθες στις 12 η ώρα και 12 λεπτά. Αφορά το άρθρο του κυρίου Γιώργου Δελαστίκ στα Επίκαιρα με ημερομηνία 6 Ιουλίου, ο οποίος σχολιάζει το δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País για το ιδιωτικό χρέος των χωρών της Ευρωζώνης προς τους ξένους. Το ιδιωτικό χρέος των χωρών της Ευρωζώνης προς τους ξένους. Στο οποίο φαίνεται ότι η Ιρλανδία, παραδείγματος χάρη, χρωστάει το 1052% του ΑΕΠ της. Το 1052% του ΑΕΠ το χρωστάνε οι ιδιώτες σε ξένους. 7 φορές δηλαδή περισσότερα από εμάς. Η κρατεά Μεγάλη Βρετανία χρωστάει το 431% του ΑΕΠ της. Η Ολλανδία το 310%. Αυτά γράφει ο κ. Δελαστίκ αναδημοσιεύοντας τις πληροφορίες της El País. Η Γαλλία το 190% του ΑΕΠ της. Η ψάμπλουτη Ελβετία το 276% του ΑΕΠ της χρωστάει. Και η Γερμανία, η οποία μας κουνάει το δάχτυλο, χρωστάει ακριβώς όσο εμείς. Σε όλες όμως αυτές τις χώρες, και το επισημαίνει και ο κύριος Δελαστίκ, δεν είδε κανείς δραματικές δηλώσεις για παγόβουνα, για πιστόλια πάνω στο τραπέζι, για τιτανικούς, δεν είδε δέος μπροστά σε τρόικες και κατεδάφιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και ας χρωστάνε 2, 3, 4 μέχρι και 7 φορές περισσότερα χρήματα από εμάς. Καταθέτω το email, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, κύριε Παπακοσταντίνου, email στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο του κυρίου Δελαστίκ, επαναλαμβάνω, στο περιοδικό Επίκαιρα. Πριν ψαλιδίσει όμως κανείς δικαιώματα, πριν μειώσει συντάξεις, πριν αυξήσει, ξέρω εγώ, τα όρια συνταξιοδότησης, καθαρίζει το σύστημα της συντάξης μαϊμού. Από τους δίθεν αντιστασιακούς που ήταν αγέννητοι επικατοχής και κάναν αντίσταση και παίρνουν δίθεν αντίσταση και παίρνουν σήμερα συντάξεις μαϊμούδες. Το ξεκαθαρίζει από τους 30.000 νεκρούς, όπως λέει ο κύριος Ρωμανιάς, ο επιστημονικός σύμβουλος της ΓΕΣΕ, που παίρνουν συντάξεις ακόμα. 30.000 νεκροί. Εκμεταλλεύεται τη μυθική ακίνητη περιουσία του δημοσίου. Καταθέτω εδώ απάντηση στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας, όπου φαίνεται ότι μόνο για δύο ακίνητα υπάρχει ακίνητη περιουσία δύο μόνο ταμείων. Για δύο μόνο ταμεία η ακίνητη περιουσία ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Να φανταστεί κανείς ότι για το ΤΕΑΙΕΚ, ένα μόνο ταμείο, στην οδό Σοκράτους 65 υπάρχει αναξιοποίητο, γράφει το Υπουργείο Εργασίας, θα το καταθέσω στα πρακτικά. Ένα μόνο ακίνητο αυτού του ταμείου έχει αντικειμενική 11.465.000. Για να καταλάβει κανείς γιατί αμύθιτη δημόσια περιουσία μιλάμε, την οποία δεν την εκμεταλλευόμαστε, αλλά παράλληλα κόβουμε συντάξεις και αυξάνουμε τα όρια συνταξιοδότησης του κόσμου. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ πριν λίγες μέρες κατέθεσε απόσπασμα από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Απογευματινή το 1997. Στο πρόγραμμα αυτό προμετωπίδα ήταν η επιδίωξη για σύνταξη στα 67. Το κάνετε τώρα, το καταφέρατε. Γίνατε κυβέρνηση, σας έκανε ο κ. Καραμαλής κυβέρνηση με τον γνωστό τρόπο, παρετήθηκε σε εθνικό δίκτυο ο κ. Καραμαλής και σας έκανε κυβέρνηση. Κατόρθωσε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία το κατόρθωτο, σας κάνει κυβέρνηση. Κάνετε λοιπόν εσείς το πρόγραμμά σας, το οποίο ήταν ήδη γνωστό από το 1997. Σύνταξη στα 67. Έχουν υποθεί σχεδόν τα πάντα για αυτή την ασφαλιστική κρεατομηχανή που μας επευλήθη έξωθεν. Φτάσαμε σήμερα στο περίεργο σημείο να ρωτάμε τους σημερινούς δανειστές μας τι πρέπει να ακροτηριάσουμε από τα κοινωνικά μας δικαιώματα για να ξοφλήσουμε τους θεσινούς δανειστές μας. Έτσι λοιπόν οι δοσάδες μπαίνουν, βγαίνουν στην Ελλάδα και αυτά τα 36 χρόνια που κυβερνούν και δανείζονται τα δύο γνωστά παλιά παμπάλαια κόμματα εξουσίας. Την ίδια ώρα δεν έχουμε οικονομική πίτα. Φεύγουν επιχειρήσεις, πάνε Τουρκία, Αλβανία, αριστερά-δεξιά. Δεν γίνονται επενδύσεις, δεν υπάρχει λοιπόν παραγωγή, άρα δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι λοιπόν, τι συμβαίνει, το ένα ασφαλιστικό ταμείο κοιτάει το άλλο, το άδειο σιρτάρι του ενός. Ο καθένας κοιτάει το σιρτάρι το άδειο που έχει κάθε ασφαλιστικό ταμείο, πως και εντοπίσει καμιά δεκάρα για να δοθεί καμία σύνταξη. Είπα και στην Επιτροπή ότι όταν διάβαζα την παλιά καλή καθημερινή της Ελένης Βλάχου, υπήρχε μια περιγραφή, μια ακτινογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του αείμνηστου ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος
χαρακτηριζόταν την Ελένη Βλάχου Κέρβερος. Κάθε πρωί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πήγαινε νωρίς στο γραφείο του, έτσι τον περιέγραφε η Ελένη Βλάχου, η οποία εξάλλου τον έζησε, και κοιτούσε και ρωτούσε τους βουλευτές, τους υπουργούς που είχε, πόσα χρήματα μπήκαν, πόσα χρήματα βγήκαν, πού βρίσκεται η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, για να τσεκάρει και το ύψος του δανεισμού. Έτσι έλεγε η Ελένη Βλάχου ότι συμπεριφερόταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αείμνησος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Από το 81 και πέρα τι βλέπουμε? Έχουμε την πολιτική του τσοβόλαδο στα όλα. Έχουμε την πολιτική του ξεσαλωμένου δανεισμού. Και έχουμε τα αποτελέσματα σήμερα με την ακρότητα που βλέπουμε όλοι, με τους συνταξιούχους μαϊμούδες, τους εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους του δημοσίου. Ένας στους 10 Έλληνες που βλέπουμε στο δρόμο είναι υπάλληλος του δημοσίου. Είναι δημόσιο υπάλληλος. Ο ένας στους 10 Έλληνες που βλέπουμε στο δρόμο. 1.022.000 δημόσιοι υπάλληλοι υπάρχουν επισήμως. Χώρια οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Πώς μπορεί να ζήσει αυτή η χώρα με αυτό το μέγεθος δημοσίων υπαλλήλων, όταν η Πορτογαλία με το ίδιο μέγεθος πληθυσμού έχει 350.000 λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους? Και έτσι λοιπόν αυξάνονται τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες, ακόμα και όταν είναι μανάδες, και ακούν όλη αυτή την περίεργη ρητορία περί δημογραφικού. 1:6 σήμερα είναι αναλογία του ελληνικού με τον τουρκικό πληθυσμό. Το 2030 1:12. Θα είναι 96 εκατομμύρια, θα είμαστε 8. Μπορούμε να αποκαταστήσουμε, να τηρήσουμε μια στοιχειώδη ισορροπία σε αυτή την κρίσιμη περιοχή που είμαστε στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όταν έχει 100 εκατομμύρια εξεσαλωμένους εθνικιστές Τούρκους δίπλα σου, οι οποίοι συνέχεια δείχνουν με κάθε τρόπο την επιθετική τους διάθεση έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου? Ακούνε αυτές οι εργαζόμενες μάνες όλα αυτά τα δακρύβρεχτα για το δημογραφικό, για την υπογεννητικότητα, για τη στήριξη της μάνας, της εργαζόμενης και όλα αυτά, αλλά δεν καταλαβαίνουν γιατί μας ήρθε στο κεφάλι αυτή η γνωστή απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Λουξεμβούργου, η οποία τις αναγκάζει να δουλεύουν μέχρι τα 65. Είναι μία απόφαση, αυτή η απόφαση του Λουξεμβούργου, η οποία έχει την αποφορά της αναλγησίας, της κοινωνικής αναλγησίας και της γραφειοκρατικής σκληρότητας, της απόμακρης έτσι αντιμετώπισης κρίσιμων και ευαίσθητων κοινωνικών ζητημάτων. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν και διέταξαν ορισμένοι γραφειοκράτες των κοινοτικών οργάνων, παρότι οι ίδιοι, αυτοί που υπηρετούν στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπα και στην Επιτροπή, παίρνουν 800 ευρώ ο καθένας για κάθε παιδί το οποίο έχουν το μήνα. 800 ευρώ παίρνουν οι κοινοτικοί υπάλληλοι για κάθε παιδί που έχουν εδώ όμως στη χώρα αυτή, η οποία προφανώς κατοικείται από ένα λαό ο οποίος είναι ένας λαός ενός κατώτερου Θεού. Δεν μπορούν να έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες κυρίως μάνες την κοινωνική αντίληψη, την πρόνοια που πρέπει να έχει ένα στοιχειώδες οργανωμένο και ευρωπαϊκό κράτος για τις εργαζόμενες μανάδες. Η ζωή είναι ωραία λοιπόν για κάποιους από την Τρόικα και για αυτούς που είναι από πίσω τους, αλλά όχι για τους υπήκοους της δύσμερης ελληνικής δημοκρατίας. Είναι ειλικρινά αποκαρδιωτικό αν δει κανείς σε ποια ηλικία βγαίνουν σε σύνταξη αυτοί όλοι που έρχονται εδώ να μας τσεκάρουν. Ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος εργασίας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου με 10 χρόνια θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Αυτό συμβαίνει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου φυσικά δεν υπάρχει ούτε καν ως ανέκδοτο το ποσό των 360 ευρώ ως μηνιαία σύνταξη. Αυτό δεν φτάνει ούτε για τα πουρμπουάρ των κυρίων της Τρόικας, την οποία εγώ λέω ότι γράφω με ωμέγα για τους ευνοήτους λόγους, διότι κατατρώει κοινωνικά δικαιώματα. Δεν τη γράφω ποτέ με όμικρον την Τρόικα. Ούτε για 65 χρόνια όριο ηλικίας θα ακούσετε στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ούτε μίνιμουμ 40 χρόνια εργασίας, ούτε 360 ευρώ σύνταξη. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με το ασφαλιστικό στο δημόσιο φεύγει από το σύνθημα, το γνωστό σύνθημα το οποίο κέρδισε τις εκλογές, «Λεφτά υπάρχουν κύριε Μαρκάκη, και πλέον υπάρχουν χρόνια για να δουλεύετε, υπάρχουν». Αυτό είναι το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ. Δεν το ξέρανε όμως οι εργαζόμενες μανάδες, αλλά τους λέγατε. Τώρα τις πρικίζεται με 15 χρόνια παραπάνω εργασία. Και απορώ με ορισμένα στελέχη. Καλά, σοβαρά μιλάνε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές τον Νοέμβριο. Τώρα σοβαρά το λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι είναι περίπτωση. Τι λέτε, κύριε Ροντούλη, αποκλείεται να γίνουν. Βέβαια. Μου κάνει εντύπωση που κάποιοι μιλάνε για εκλογές τον Νοέμβριο. Όπως είχε πει παλαιότερα και ο Κώστας Μητσοτάκης, από αυτό εδώ το βήμα απευθυνόμενο στην τότε πρόεδρο του συνασπισμού, την κυρία Δαμανάκη. Εντάξει, εκλογές να γίνουν. Καλά μιλάτε για τα εκλογικά συστήματα, χρειάζονται όμως και ψήφοι. Θα έχετε ψήφους. Στις εκλογές χρειάζονται και ψήφοι, κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Σοβαρά μιλάτε ότι θα πάτε στις εκλογές με αυτό το χάλι και με αυτό το δούλεμα του κόσμου, με τις μανάδες που τις βάζετε για να δουλεύουν παραπάνω? Αυτή την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, δηλαδή, πρέπει να εφαρμόζεται μονίμως εις βάρος των εργαζομένων γυναικών. Δεν υπάρχει εξίσωση και προς τα κάτω. Μονίμως προς τα πάνω. Θα πάνε δηλαδή 70 χρονών να δουλεύουν, επειδή κάποιοι γραφειοκράτες των Βρυξελών το θέλανε, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κάποιες κυβερνήσεις κοιμήθηκαν στο τιμόνι της οικονομίας? Εδώ είναι μια χώρα με 200.000 αμβλώσεις. Είναι μια χώρα στην οποία δεν γεννιέται παιδί. Ποια είναι η αγωνία μας? Μήπως τυχόν και δεν γεννηθεί κάποιο παιδί για να
γίνει φυσική αναπλήρωση του πληθυσμού. Εδώ θα καταθέσω το υπόνημα της Ανώτερης Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας που μιλά για την περαιτέρω επέκταση των αδειών μητρότητας. Προσέξτε τι εξωφρενικό ζητάνε οι άνθρωποι. Εξωφρενικό σε εισαγωγικά. Απολύτως αυτονόητο είναι. Ζητάνε την περαιτέρω επέκταση των αδειών μητρότητας από τις οικογένειες που έχουν από δύο παιδιά και πάνω. Και έχουμε πει πολλές φορές από αυτό το βήμα ότι στα χάλια που έχουμε φτάσει τα δημογραφικά πρέπει πλέον να ενισχύονται οικογένειες με δύο παιδιά και πάνω. Πάει το 4 παιδιά, πάει το 3 παιδιά, με 2 παιδιά για να υπάρξει φυσική αναπλήρωση. Θα είμαστε σε επίπεδα του 1940. Εκεί θα φτάσει ο πληθυσμός σε 20 χρόνια. Στα επίπεδα που ήταν παραμονή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τροφοδοτείτε με ΑΙ, παρακαλώ το καταθέτω, το υπόνημα της Ανωτάτης Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας.